Μια καλή ιστορία τρόμου είναι ακόμα πιο τρομακτική όταν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Εσείς πιστεύετε στο μυστήριο, στα φαντάσματα και τις ψυχές, στα εξωγήινα όντα και τους μυστηριώδεις πολιτισμούς. Πόσα ακόμα δεν ξέρουμε και πόσα ακόμα μας κρύβουν, ας τα ανακαλύψουμε μαζί. Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Οι περισσότεροι έχετε ακούσει ή δει μία από τις καλύτερες ταινίες τρόμου με τίτλο Amityville Horror. Αυτό όμως που ίσως δεν γνωρίζετε είναι πως βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Γεγονότα που συνέβησαν σε δύο οικογένειες. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο μυστήριο, βεβαίως ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Το Νοέμβριο του 1974, μία επταμελής οικογένεια θα μειωνόταν ξαφνικά σε ένα μόνο μέλος, σε αυτόν που διέπραξε το έγκλημα. Πριν από εκείνη τη μοιραία νύχτα, η Ντεφέος δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα λέγαμε μία ευτυχισμένη οικογένεια. Οι φήμες που κυκλοφορούσαν έλεγαν ότι ο πατέρας της οικογένειας, Ρόναλντ Ντεφέο, ήταν ένας σκληρός, εχθρικός, καταχρηστικός και αυταρχικός άνθρωπος. Η συμπεριφορά του αυτή πιστεύεται ότι έκανε το γιο του Ρόναλντ Τζούνιορ, γνωστό και ως Μπούτς, να εξελιχθεί σε ένα προβληματικό νεαρό. Οι Ντεφέος είχαν ένα φανοποιείο αυτοκινήτων όπου εργαζόταν ο Μπούτς, αλλά συχνά περνούσε το χρόνο του σε μπαρ αντί στη δουλειά. Το τέλος, ο νεαρός εθίστηκε στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, κάτι που τον οδήγησε να γίνει βίαιος προς την οικογένειά του. Μάλιστα, είχε συμβεί ένα περιστατικό όπου φέρεται να τράβηξε όπλο στον πατέρα του, ενώ υπήρχαν αναφορές ότι συχνά χτυπούσε μέλη της οικογένειάς του. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Νοεμβρίου του 1974, ο Ρόναλντ Ντεφέο Τζούνιορ, ή Μπούτς, δίνει το οριστικό τέλος σε όλα αυτά. Με το τουφέκι στο χέρι, πήγαινε από δωμάτιο σε δωμάτιο, δολοφονώντας τα μέλη της οικογένειάς του ένα προς ένα, καθώς εκείνα κοιμόντουσαν. Ένα από τα πιο περίεργα πράγματα σχετικά με αυτό το περιστατικό είναι ότι, ενώ η δολοφονία εκτελήχθηκε σε ένα εκτιμόμενο χρονικό διάστημα 15 λεπτών, ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκαν τα πτώματα δεν έδειξαν σημάδια πάλης ή αντίστασης. Επιπλέον, οι ήχοι των πυροβολισμών παραδόξως δεν ξύπνησαν κανένα από τα άλλα μέλη της οικογένειας. Τα πτώματα βρέθηκαν ολαμπρούμητα στα κρεβάτια τους, σαν να είχαν τοποθετηθεί έτσι. Ένα ακόμα μυστήριο είναι ότι ενώ το τουφέκι δεν είχε σιγαστήρα, κανένας από τους γείτονες δεν ανέφερε ότι άκουσε πυροβολισμούς εκείνο το βράδυ, εκτός από τον σκύλο της οικογένειας που γάβγιζε ασταμάτητα. Αφού δολοφόνησε φρικτά την οικογένειά του, ο Μπούτς έκανε μπάνιο, ντύθηκε για τη δουλειά και τελικά ανέφερε τη δολοφονία κάποιες ώρες αργότερα, ισχυριζόμενος ότι ανακάλυψε αυτή τη φρικτή κατάσταση αφού γύρισε στο σπίτι από τη δουλειά του. Η ιστορία του όμως δεν έγινε πιστευτή από τους αστυνομικούς και μετά από έντονη πίεση ισχυρίστηκε ότι ήταν έργο ενός εκτελεστή της μαφίας που μαζί με δύο συνεργούς του είχαν εμφανιστεί στο σπίτι του εκείνο το πρωινό και με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να σκοτώσει όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Όμως και αυτή η ιστορία του κατέρευσε υπό την πίεση των αστυνομικών, με αποτέλεσμα στο τέλος να παραδεχτεί τα πάντα και να υποδείξει που είχε πετάξει το τουφέκι και τα αιματοβαμμένα ρούχα. Νεκροί ήταν οι γονείς του Λουίς και Ρόναλντ Ντεφέο και τα αδέλφια του, η 18χρονη Ντάουν, η 13χρονη Άλισον, ο 12χρονος Μάρκ και ο 9χρονος Τζον Μάθιου. He came, he opened the door and he was screaming, come on, help me, somebody shot my mother and father. And everyone ran out of the bar and that was it.
They all took off. No, I had to stay. I was tending more. They all jumped in his car and took off. Today, police combed the DeFeo's handsome three-story house for clues while divers explored the backyard swimming pool for the still-unfound murder weapon. Police have been questioning the son, Ronald, and now say he is being, quote, safeguarded. Investigators say without explanation that they now feel young DeFeo was in the house at the time of the murders, but they're not yet considering him a suspect. And so we forth. We have no suspect at this time. Have no indication of the motive at this time. What about Ronald DeFeo, the son, the surviving son? Ronald is being safeguarded by the Suffolk County Police at this time. Why safeguarded? Why? Because the six members of the family dead, and we don't know why, and he's the sole remaining member. The ortho suspect? He's not a suspect at this time. Few people in the neighborhood knew the family well, but those who did described them as close-knit. Well, I think they were just very sweet, very religious people, very family-minded people. And that's about all I could say. Very good, very generous, this type. Very close with their children. There's one element in the usual mass murder story which seems to be missing from this case. There's no sense of fear in this community. No feeling of a mass murderer on the loose. People we talk to seem to feel that whatever was the motive for this crime, it had something to do with the family. It's not something that's going to return to bother anyone else. In Amityville, Long Island, Phil Barno, News Center 4. Στην ομολογία του ανέφερε, μόλις ξεκίνησα, απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Έγινε τόσο γρήγορα. Ο δικηγόρος του William Wember υπέβαλε αίτημα παραφροσύνης, δηλώνοντας ότι ο εναγόμενος άκουγε φωνές που του έλεγαν να σκοτώσει την οικογένειά του. Ωστόσο, η εισαγγελική αρχή ισχυρίστηκε ότι ενώ ο DeFeo ήταν πράγματι ταραγμένος και υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ήξερε τι έκανε όταν διέπραξε τις δολοφονίες. Well, I sure he's moved in, you know. You start hearing noises of different things at night. Noise, you know, like he thought somebody might have been walking around, pipes banging. Oh, they were always saying somebody's in the house, ghost, or... Once in a while you'd hear screaming, but there wasn't nobody screaming. Δικάστηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1975 και οι ένορκοι τον καταδίκασαν για 6 δολοφονίες δευτέρου βαθμού, επιβάλλοντάς του 6 ποινές, από 25 χρόνια φυλάκιση μέχρι και ισόβια. Υπάρχει ακόμα μια θεωρία ότι υπήρχε και συνεργός σε αυτό το έγκλημα, αλλά δεν συνελήφθη ποτέ. Με το Amityville House να είναι γεμάτο από ένα φρικιαστικό παρελθόν, δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτηθεί για το ενδεχόμενο μιας υπολοιπόμενης ενέργειας που παραμένει στο ακίνητο και στοιχιώνει τον χώρο στον οποίο είναι παγιδευμένη. Το σπίτι στον αριθμό 112 της Ocean Avenue έμεινε κλειστό για 13 μήνες μετά τη σφαγή και το Δεκέμβριο του 1975 ο George και η Kathleen Lutz το αγόρασαν έναντι 80.000 δολαρίων και μετακόμισαν εκεί στις 19 Δεκεμβρίου του 1975. Παρόλο που το σπίτι ξεπερνούσε τον αρχικό τους προϋπολογισμό, για κάποιον μυστηριώδη λόγο έλκονταν τόσο πολύ από αυτό που τελικά δεν κατάφεραν να αντισταθούν και το αγόρασαν. Επίσης, ενώ ενημερώθηκαν για το δολοφονικό παρελθόν του, ήταν τόσο ερωτευμένοι με το σπίτι που δεν τους ένιωξε ιδιαίτερα. Δεν ήξεραν όμως ότι το σπίτι των ονείρων τους γρήγορα θα γινόταν ο εφιάλτης τους. 28 ημέρες μόνο έμειναν στο σπίτι ο George και η Kathy και στο διάστημα αυτό έζησαν τέτοιες τρομακτικές εμπειρίες που τους ανάγκασαν να το εγκαταλείψουν. Παράξενες μυρωδιές, εκατοντάδες μύγες, πράσινη λίτσα στους τοίχους, μυστηριώδης αυξομοίωση της θερμοκρασίας, δυνατή ήχη, επιθέσεις και περίεργοι θόρυβοι ήταν μόνο μερικά από τα τρομακτικά που βίωσαν στο σπίτι. Και όλοι είχαν δει κόκκινα μάτια να τους παρακολουθούν. Η Kathy ανακάλυψε ένα μυστικό δωμάτιο που ήταν βαμμένο κόκκινο και στο οποίο ο σκύλος της οικογένειας αρνήθηκε να πλησιάσει. Ακόμα και ο ιερέας που κάλεσαν έγινε μάρτυρας περίεργων φαινομένων, τα οποία αργότερα καταγράφηκαν σε κάμερα.
Προσωρινά εγκαταστάθηκαν στο σπίτι της μητέρας της Κάθι. Ωστόσο, όπως ισχυρίζονται, τα φαινόμενα τους ακολούθησαν. Λίγο αργότερα γνωρίζουν μέσω ενός εκδότη τον Τζέι Άνσον, συγγραφέα του βιβλίου The Amityville Horror. Αν και το ζευγάρι δεν συνεργάστηκε άμεσα με τον Άνσον, του παρήχε ηχογραφημένο υλικό διάρκειας 45 ωρών που χρησιμοποίησε ως βάση της ιστορίας. Εκτιμάται ότι το βιβλίο που προηγήθηκε της ταινίας πούλησε περίπου 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο συνήγορος του νεαρού Ντεφέο, William Wember, ενεπλάκη στην ιστορία περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Ισχυρίζεται ότι οι George και Kathy Lutz τον προσέγγισαν με μια ιδέα για ένα βιβλίο και του είπαν: «Δημιουργήσαμε αυτή την ιστορία τρόμου με τη βοήθεια πολλών μπουκαλιών κρασιού. Είναι μια φάρσα». Έχει ενδιαφέρον να σας αναφέρω ότι για την ιστορία τους ο George και η Kathy έκαναν τη δοκιμασία του ανιχνευτή ψεύδους και πέρασαν. Right now, back in November 1975, six people were killed in an awful mass murder. God knows, it's got to be awful, in a small town on Long Island. The town is called Amityville. The murders took place in this house. 1 year later, George and Kathleen Lutz bought the house, and they moved into it with their three children. After living there for 28 days, they were convinced the house was possessed by some kind of evil force, and they left their belongings, and they fled, and they were really terrified. First of all, the book and the movie depict all these kind of weird, strange things that happened in the house during those 28 days when you were there. What kind of things, George, happened physically? What were some of the things that happened that scared you? Well, at first, just moving into the house was fine. It's a lovely house. Yeah. And we enjoyed moving in. Within a week, Kathy's hand had been touched by something that we discussed and couldn't explain. It was just something unseen. Within, I mean, this is in the daylight, or was it? Yes, it was during the day. Right. We had extreme fluctuations in the heat, between 40 and 50 degree fluctuations. Three times the serviceman came in. One time he was there, he heard the furnace functioning, and yet there was no heat within the house. The temperature was at 40, and yet thermostat read 80. Okay, now, but you had somebody inspect the entire heating system. Goodness knows those of us who live in the north know what can happen with heating systems in a house, especially old houses. George, something about, there was also something about black in the toilets, the water black and making the ceramic, the bowls or whatever, the black. The china itself, it wasn't in the water. The china itself turned black. And at first it was one bathroom and then another and then another. So that by the time the investigators got there, a number of them were still black. You know, it was still that way. There was never any reasonable explanation. Did you have a plumber come in? I mean, when you first spotted it, it wasn't a problem with the water. The water was clean. We've been asked many times why we stayed so long. It's very hard to remember the exact emotions or the moment why you would make a decision and why not. But you finally did make it. Well, by the time we left, we had lost a considerable amount of weight. Kathy was passing out quite regularly. I had lost over 26 pounds. And we were just reacting from one happening to another. We weren't really... So you were generally shook up. We weren't thinking, as we normally would. Εκτός από την πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε το 1979, ακολούθησαν και άλλες, όπως επίσης και τηλεοπτικές σειρές βασισμένες στην ιστορία αυτού του καταραμένου σπιτιού. Είτε επιλέξει κανείς να πιστέψει ότι το σπίτι στο Amityville είναι στοιχειωμένο είτε όχι, υπάρχουν ακόμα μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ένας από τους γιους των Lutz, ο Ντάνιελ, ισχυριζόταν ότι τον κατήχε ένα πνεύμα, ενώ ο άλλος γιος τους, ο Κρίστοφερ, επέμενε έντονα ότι είχε παραφυσικές περιπέτειες, συμπεριλαμβανομένης μιας παρουσίας που είδε και ήταν τόσο σαφή όσο μια σκιά, που είχε τη μορφή ενός ανθρώπου και η οποία κινήθηκε προς το μέρος του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Οι φρικιαστικές δολοφονίες του Amityville θεωρούνται ότι ήταν αυτές που δημιούργησαν τα πνεύματα που στοιχιώνουν το σπίτι της Ocean Avenue.
Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η οικογένεια DeFeo ήταν θύματα του σπιτιού. Θεωρούν ότι πριν από τις δολοφονίες υπήρχε ήδη ένα κακό πνεύμα στο σπίτι που ανάγκασε τον νεαρό άντρα να σκοτώσει ολόκληρη την οικογένειά του. Αν και οι ιστορίες του στοιχειωμένου σπιτιού στο Amityville είναι υπό αμφισβήτηση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ρόναλντ DeFeo Jr. ήταν παρόν στη μαζική δολοφονία της οικογένειάς του. Όμως το ερώτημα παραμένει. Είναι το σπίτι πραγματικά στοιχειωμένο? Εσείς τι νομίζετε? I wouldn't want to face the parole board, but most importantly, I wouldn't want to face myself every morning. You're in the mirror. I wouldn't want to face myself in the mirror. I might be able to explain to myself why I killed my father. I might be able to explain to myself why I killed my mother. I might be able to explain to myself why in a struggle I killed my older sister Dawn. But how? How do I ever explain to myself or come to make myself live with the fact that I killed three defenseless children? First of all, you're wrong when you're saying about defenseless, because everybody in that house was defenseless. Only one person had access to a handgun, between my mother and father. He never got a chance to get it. She did. So everybody else was defenseless. As far as I'm concerned, really everybody was defenseless. Because I got to them before they got to me. Right. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το σημερινό μυστήριο, βεβαιώσου ότι έχεις πατήσει την εγγραφή και την καμπανούλα για να ενημερώνεσαι άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας! Last night, shot and killed. Something evil.